Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας. Σαββατάκι σήμερα, 18 του μήνα. 18 του Δεκέμβρη, πλησιάζουν μία εβδομάδα για τα Χριστούγεννα, θα λέγανε άλλοι. Και ματσάκι στο υπέροχο Γουσουπού, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Gunners εναντίον Buzzer Eaters. Buzzer Eaters, γηπεδούχοι Gunners φιλοξενούμενοι. Και ξεκινάει το ματσάκι. Πρώτη επίθεση είναι για τους Buzzer Eaters. 9, 10, 23, 11 και 32 η πεντάδα των γηπεδούχων. Τριποντάκι από την γωνία, δεν μπαίνει από το νούμερο 11, ο οποίος είναι ο Δούφας. Υπήρχε επιθετικό rebound, το πήρε ο ψηλός με το 32, ο Λιγνός. Ωραία πάσα πήρε ο Λιγνός από τον Ζαγιά, αλλά αστόχησε ο ψηλός. Συνέχεια υπήρχε αμυντικό rebound για τους Gunners, αν πρόσεξα καλά, από το νούμερο 10. Αμυνα ζώνης για τους Μαζερίτερς. Έχασε το αριστερό λέει από Ζαγιάς. Στη συνέχεια έρθε και σκόραρε το νούμερο 11, ο Δούφας, ο οποίος σαν τρέιλερ ήρθε, μάζεψε το rebound και άνοιξε το σκορ. Τρίποντο από την γωνία, αστόχησε το νούμερο 13, ο Κωστακιώτης. Κατά μέτωπο επίθεση θα σκοράρει πολύ όμορφα το νούμερο 23 των Buzzer Eaters, ο Δράγκας, ο Βασίλης, και θα διπλασιάσει τους πόντους της ομάδας του. 4-0 το σκορ. Τρίποντο τώρα για τους Gunners, έστοχος με το νούμερο 7, ο Πάνιας. Μειώνει στον πόντο. Άμυνα ζώνης και οι Gunners, οπότε να μην ήμουν εκεί να ρίξω 15 τρίποντα για κάθε ομάδα. Λάθος από τον Ζανιά. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στην σταυρωτή τρίπλα, στην, κατά τα πόδια μάλλον, τρίπλα. Κατεβάζει ο Πάνιας. Ξανά υποδέχεται, ξανά τρίποντο και πάλι μέσα. Αυτή τη φορά αυτός που το σκορά είναι ο Ραυτόπουλος, ο οποίος πήρε την assist από τον Πάνια και θα κάνει το σκορ 4-6. Μπαίνουν τα σουτάκια και όταν μπαίνουν τα σουτάκια η διαφορά μειώνεται ή παίρνει στο προβάδισμα. Αστόχησε ο Ζανιά στο τρίποντο, καθαρίζει το rebound το ψηλός με το νούμερο 10, ο Δούρος. Για να δούμε και αν θα αλλάξουν την άμυνα τους ή αν θα παραμείνουν στην άμυνα ζώνης. Οπότε βλέπω παραμένουν στην άμυνα ζώνης. Κι άλλο τρίποντο, αστόχησε ο Ραυτόπουλος, ο οποίος προηγούμενος είχε βάλει το τριποντάκι. Κατεβάζουν την μπάλα οι Buzzer Eaters. Σουτάκι από το ύψος των βολών, άστοχο από το νούμερο 10 των Eaters. Το rebound το πήρε ο κύριος που κατεβάζει την μπαλά, ο Ραυτόπουλος. Ακόμη ένα τριποντάκι χωρίς το πολύ σκεφτούν. Βέβαια αυτές οι διαστικές επιθέσεις, όσο και αν μου αρέσουν, θα πω αρχικά το rebound το πήρε το 11, ο Δούφας. Όσο και αν είναι ωραίες, είναι έτσι μπασκετικό NBA-κες επιθέσεις στα 4 δευτερόλεπτα. Στοχή ο Δούφας στο τρίποντο, rebound το 10, ο Δούρος. Δεν βοηθάει καθόλου στις ανάσες, διότι με το που κατεβαίνεις και σουτάρεις, είτε μπει είτε όχι, πρέπει να γυρίσεις στην άμυνα. Αστόχησε με το νούμερο 14 ο Καραμπέτσος. Το rebound το πήρε ο Ζανιάς. Ωραίο lay-up, θα ισοφαρίσει λοιπόν ο Δράγκας. Σε 6 όλα, όμορφο και αυτό το lay-up.
για να δούμε το καινούριο τι λέει. Προς το παρόν γυρίζει η μπαλίτσα στην περιφέρεια. Υπάρχει ένα σκαλοπάτι στη βολή. Σκοράρει ο Πάγιας. Όμορφο το αριστερό drive από τον Πάγια. Όμορφη ενέργεια. Ξανά μπροστά οι Gunners. Γραμμή. Πάτσε τη γραμμή. Το νούμερο 11. Ο Δούφας έκανε το λάθος και γι' αυτό θα δώσει και τη θέση του στο νούμερο 7, τον Χάρα Λαμπόπουλο. Έγινε το λάθος. Λάθος από το νούμερο 13, τον Κωνστακιώτη. Δεν έγινε βήματα εδώ, δεν συμφωνώ. Ο ψηλός αστόχησε, αλλά ο ίδιος πήρε το rebound. Τώρα μπορεί να γίνανε βήματα. Τέλος πάντων, ωραίο το αριστερό lay-up από τον... τι λέει εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω το όνομα. Δεν δε μάγδεις. Θα ρωτήσω μετά. Προς το πάνω θα μείνει το νούμερο 10. Πάνιας απαντάει. Όμορφο καλάθι. Το νούμερο 10. Αστόχησε ο Ζανιάς στο όμορφο lay-up που έκανε. Ακόμη 4 λεπτά για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Ραυτόπουλος με την μπάλα δίνει στον Κωνστακιώτη. Και τώρα ο Πάνιας. Ξανά ο Κωνστακιώτης, ένα δεξί κάτι σαν φουτ, επιθετικό rebound και τέλος της επίθεσης. Ο Δούρος ήταν αυτός που πήρε το επιθετικό rebound, αλλά δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσει την επίθεση. Ζανιάς, ωραία προσποίηση. Στο τέλος της επίθεσης δεν θα καταφέρει να σκοράρει το νούμερο 7, ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν πρόσκεισε το φύρε το αμυντικό rebound. Και άλλη αλλαγή για τους buzzer eaters. Φιλό κορμί βλέπω. Μπήκε το νούμερο 24, ο Καυκάς. Ο Καυκάς δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη φάση, έκλεψε ο Δούρος και ο Πάνιας πάει κατά μέτωπο. Παρά λίγο το να κερδίσει το maximum, εδώ ήταν λίγο άτυχος. Η μπαλίστα του έπαιξε ύπουλο παιχνίδι. Θα πάει λοιπόν στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελεύθερες βολές ο Πάνιας. Τι έχουμε. Πολύ σωστά ξεκαθαρίζει τη θέση της Κάθριν. Τις αλλαγές λέει, τις λέει, τις ζητάμε στη γραμματεία για να στηρίξουμε και να γίνει αλλαγή. Σκοράρει ο Πάνιας την πρώτη βολή. Βάζει και τη δεύτερη. Ζευγάρι βολών λοιπόν από τον Πάγια και 8-12. Χαραλαμπόπουλος δεν σούταρε, ψάρωσε μέχρι και ο διαιτητής από την προσποίηση. Η μπάλα για ποιον παραμένει για τους buzzer eaters. Ζανιάς πέρασε τον αντίπαλό του. Σταματάει περίπου στους των βολών. Πετάει την μπάλα και αστοχή στο τέλος της επίθεσης ο Δράγκας. Το rebound το πήρε το 14 ο Καραμπέτσος.
Πάντιας και πάλι. Και ξανά πήρε ο Πάντιας και σουτάρει τρίποντο. Δεν το έβαλε, προσπαθεί ο Δούρος για το επιθετικό rebound, τελικά το πήρε ο Καυκάς. Ωραία η προσποίηση, η τρίπλα μάλλον από τον Ζανιά και η Ραχιέα στη συνέχεια. Θα πάρει την μπάλα τώρα. Χαραλαμπόπουλος, έξω η μπάλα. Το νούμερο 10, αστοχή στο τρίποντο. Δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει το επιθετικό rebound. Από τα δικά του χέρια βγαίνει την μπάλα. Γενικά αυτός που έγραψε το χαρτί είχε κάνει πολύ ωραία γράμματα, απλά το συγκεκριμένο όνομα δεν μπορώ να το διαβάσω. Δούρος δέχεται το στόμα του Καυκά και τώρα στην επίθεση ο Δράγκας. Βλέπει ο Δράγκας ότι δεν βγαίνει ευνηδιασμός και σταματάει, περιμένει. Θα πάρει τώρα το τρίποντο και θα το βάλει ο Δράγκας. 11-12 με ένα λεπτό να μένει για το τέλος της περίοδου. Η assist ήταν από τον Χαραλαμπόπουλο. Ραυτόπουλος, Πάνιας. Την πήρε την παλά ο Καραμπέτσος. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Δούρος κερδίζει φάουλ και θα πάει στη γραμμή λοιπόν για δύο βολές, αφού το φάουλ έγινε στην προσπάθεια. Πολύ λίγα φάουλ. Προηγουμένως αυτό που είδαμε στον Πάνια ήταν το πρώτο φάουλ στο μάτς. Ήταν κακό φάουλ γιατί έδωσε βολές. Το ίδιο και αυτό. Επίσης κακό φάουλ γιατί και πάλι έδωσε βολές. Αλλά αυτή τη φορά τους βγήκε σε καλό στους buzzer eaters, καθώς δεν μπήκε καμία από τις δύο βολές. Οπότε μπορούμε να το μετονομάσουμε και σε καλό φάουλ. Χαραλαμπόπουλος, ωραία η προσποίησή του. Πάσα προς τα άξια του Ζανιά, προσφέρουν και θέαμα οι buzzer eaters, οι οποίοι θα περάσουν και μπροστά στο σκορ με τον Δήμο. Είναι το μικρό του, δεν ξέρω, το μεγάλο δεν μπορώ να το διαβάσω όπως είπα και προηγουμένως. Όμορφο καλάθι, όμορφη προσωπική ενέργεια και ξανά μπροστά οι buzzer eaters. Μπαίνουν ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Πάνιας. Λογικά θα ροκανίσουν όλη την επίθεση. Ραυτόπουλος, ξανά ο Πάνιας. Θα το πάρει το τρίποντο, θα το βάλει! 13-15. Κρατάνε τελικά το προβάδισμα στο τέλος του 10 λεπτού οι Gunners με έναν τρομερό Πάνια. Στο συν 2 λοιπόν, 13-15, επιστρέφουμε. Διαβάζοντας λίγο πιο προσεκτικά το χαρτί μου, μπορεί το 23 να λέγεται Δρούγκας και όχι Δράγκας, που το λέω τόση ώρα. Τρίποντα από τη γωνία με το καλησπέρα τον Κωνσταντιώτη, δεν μπήκε. 6-7, 13, 10 και 18 η πεντάδα των Gunners, από την άλλη 7-9, 23, 24 και 10. Τελειώνει η επίθεση, ότι έβαλε εδώ πέρα ο Δούρος. 13-17. Ζανιάς. Καυκάς, προσποίηση. Δρούγκας. Ζανιάς από τη γωνία, αστόχησε. Από τα χέρια του Καυκά βγήκε η μπάλα έξω. Έγινε το λάθος από τον Πάνια και ο Δρούγκας. Όμορφη κίνηση, συγγνώμη, το καλάθι δεν μπήκε. Πέρασε κάτω από το καλάθι, αυτό ήθελα να πω. Κωνστακιώτης. Το 18 είναι αυτός που αστόχησε, είναι ο Καραμάριος. Rebound πρέπει να πήρε το νούμερο 10. Αν πρόσεξα καλά, μπορεί και όχι, προχωράμε. Ζανιάς αστόχησε το τρίποντο από τον Δρούγκα. Πήγαν από τη δίκη μπάλα. Χαχαχα.
ξάπλωσε λίγο στις καρέκλες και του λένε κάτσε εκεί ο Δρούκας. Τρομερό. Αστόχησε ο Καυκάς το rebound από τον Κωστακιώτη. Το 13-17 λοιπόν παραμπαίνει. Από την κορυφή του τριπόντου θα αστοχίσει ο Κωστακιώτης, το rebound ο Καυκάς. Καυκάς. Κέρδισε φάουλ ο Καυκάς. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ που κάνουν οι Gunners. Γενικά στο πρώτο δεκάλεπτο δεν κάνανε κανένα. Σαραλαμπόπουλος Ζανιάς. Θα το βάλει τελικά το τρίποντο. 16-17 το έψαχνε. Αρκετή ώρα το τρίποντο Ζανιάς. Πάντιας. Καραμάριος, σκοράρει ο Καραμάριος από τέτοιους των Βολών. Πώς καλοπάτη λοιπόν της ζώνης για να διασπάσουν, μάλλον την άμυνα ζώνης, πήγα να πάθω κεφαλικό. Ωραία πάσα, ωραία και η προσποίηση από τον Δρούγκα. Δεν μπήκε όμως το καλάθι. Θα διορθώσει ο Καυκάς που θα πάρει το επιθετικό rebound. Πολύ ωραία φάση από τους buzzer eaters. Πολύ ωραίο το κόψιμο, πολύ ωραία η backdoor πάσα. Κάτι έλεγα εγώ πριν τώρα, το ξέχασα. Ίσως και να το παθάνω στο κεφαλικό. Κωνσταντιώτης. Πάντιας. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Πάντιας. Το rebound το πήρε ο ψηλός ο Καυκάς. Και ο Ζανιάς κατεβάζει. Θα πάρει τρίποντο τελικά ο Ζανιάς. Αμέ, γιατί όχι. Δεν το έβαλε και το rebound το πήρε ο Πάντιας, ο οποίος πάει κατά μέτωπο, θα σκοράρει. Στο ανοιχτό γήπεδο ο Πάντιας έκανε το λεγόμενο coast to coast. Coast to coast η ορολογία επίσημη είναι ότι παίρνω το rebound και δεν δίνω ούτε πάσα και σκοράρω. Έχω όλα το δω στον Ολυμπιακό από την εποχή του Λίλας του Κλέιζα. Αστόχησε στο τρίποντο το 10, επιθετικό rebound το 24 ο Καυκάς και ο Καυκάς όμως αστόχησε. Και στη συνέχεια υπήρχε αμυντικό rebound από τον Καραμάριο με το νούμερο 18. Δούρος. Έκανε το λάθος και ο Ζανιάς θα τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Πάει και πάλι στον αριστερό διάδρομο. Και αυτή τη φορά θα το βάλει το lay-up. Όχι όπως στο πρώτο δεκάλεπτο. Time out έχουν πάρει οι Gunners. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. 13-5-6-18. Έτσι όπως τα είπα δεν το συγκράτησα. 5, 10, 13, 18 και 6. Τα κατάφερα για τους Gunners. Ο Ραυτόπουλος είναι αυτός. Και αυτός είναι ο Κωνσταντιώτης που θα πάρει το τρίποντο από τη γωνία. Και επιτέλους θα τον βάλει. 20-24. Απ' την άλλη 32, 10, 7, 11 και 9 για τους buzzer eaters. Ζανιάς. Το πήρε το τρίποντο. Το έχασε, ο Κωνσταντιώτης πήρε το rebound. Λάθος το νούμερο 18, ο Καραμάριος. Ζανιάς. Η πάσα έξω. Αστόχησε το νούμερο 11 ο
Δούφας. Ραυτόπουλος, Κωστακιώτης. Τελειώνει η επίθεση, πρέπει να γίνει κάποιο σουτ. Το πήρε τελικά ο Κωστακιώτης, το έχασε. Ο Δούρος όμως θα πάρει εκεί επιθετικό rebound. Ραυτόπουλος, ξανά ο Κωστακιώτης. Καραμάριο, σουτάρι, με ταμπλό ήθελε να το βάλει, δεν το έβαλε. Πήρε το rebound ο ψηλός, ο οποίος λέγεται Λιγνός. Ας το χωλέει από τον Δούφα, ο οποίος όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Ωραία, προσπίσε τον Χαραλαμπόπουλο. Τελειώνει η επίθεση. Τέλειωσε η επίθεση, μπερδεύτηκαν εδώ πέρα τώρα. Ο Χαραλαμπόπουλος με τον με τον Δούφα. Δεν ξέρω γιατί τέτοιο μπέρδεμα. Ραυτόπουλος πιέζεται από τον Δούφα. Καραμπέτσος το δοκιμάζει. Τέλος θα το βάλει όμως το τρίποντο. Rebound από τον Δήμο. Θα λέω το μικρό του, αφού το μεγάλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Το νούμερο 10. Και θα πιάσει τώρα και την μπάλα στη γωνία. Δεν θα κάνει κάποιο σουτ. Δούφας. Χαραλαμπόπουλος τρίποντο άστοχο. Rebound από τον Ραυτόπουλο. Έκανε το λάθος ο Δούρος, του φωνάζει λίγο εκεί πέρα ο Ραυτόπουλος. 2 και 15 για να τελειώσει η περίοδος, το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο. Συγγνώμη, έπαιρνα κάτι ποτέ και χθες λίγο με ζαλίσανε. Κακό το τρίποντο από τον Χαραλαμπόπουλο με το 7, το rebound το πήρε το 14 ο Καραμπέτσος. Κατέβασε και την μπάλα, οι υπόλοιποι συμπαίκτες του τώρα περάσανε τη σέντρα. Τη σέντρα, το κέντρο. Τι έχω πάρει. Άστοχο τρίποντο από τον Κωστακιώτη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Το πήρε το νούμερο 6 ο Παπαγεωργίου. Και τώρα ο Καραμπέτσος στον Ραυτόπουλο. Ξανά ο Καραμπέτσος θα το βάλει. Δεν θα το βάλει το τρίποντο. Rebound από το 11 τον Δούφα. Χαραλαμπόπουλος. Ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή από τους Gunners. Βήματα από τον Δούφα και οι αλλαγές. Για να δούμε. Βγήκε το 7, μπήκε το 24 για τους buzzer eaters. Από την άλλη έξω το 10 και το 13. Μέσα και πάλι ο Πάνιας με το 7. Και ο... ποιος άλλος μπήκε? Πάνιας παίρνει το τρίποντο. Το έχασε το 18 λογικά ο Καραμάριος. Ωραία, πάσα, στόχισε όμως ο Λιγνός, rebound από τον Καραμάριο. Πάντιας. Φάουλ έκανε ο Δούφας. Και ήθελα να ρωτήσω, αν το γυρίσανε σε man-to-man, επειδή πιέζει λίγο πιο ψηλά ο Δούφας, αλλά δεν έγινε αυτό. Κατά μέτωπο η επίθεση του Καραμάριου δεν μπήκε, φάουλ και από τον Ραυτόπουλο. 22 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ζανιάς. Εδώ και πολλή ώρα έχουμε κολλήσει στο 20-24. Πρέπει να πω. Άστοχος ο Λιγνός,
Καραμπέτσος, πετάει την μπάλα το κέντρο, δεν το βάζει. Έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 20-24 το σκορ, επιστρέφουμε. Δεν ξανά ανεβοκατεβαίνω τα σκαλιά, ποτέ ξανά. Άμα θέλουν να έρχονται εδώ πέρα πάνω τους πέρας, εντάξει. Πω, δεν πρέπει να πνεύσω. Επιστρέψαμε στο ματσάκι μας λοιπόν. 9, 10, 23, 32 και 11. Ζανιάς τρίποντο. Το έχασε. Rebound το 10, ο Δούρος. Πέντε, εφτά, δέκα, δεκατέσσερα και 18. Η πεντάδα των Gunners. Άργησα λίγο να την πω γιατί προσπαθώ να πάρω τις ανάσες μου τώρα ακόμα. Αστέρης ο Ραστόπουλος, rebound πήρε το 10. Δρούγκας. Δούφας. Ξανά ο Δρούγκας με την μπάλα. Προσκυνείται, Ζαγιάς. Η μπάλα βγαίνει έξω, 4 ακόμη δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Παρακαλώ να μην την πήρε ο Δούφας, ο Δρούγκας, το έχασε το τρίποντο. Την μπάλα ο Δούρος. Να μην έχουμε άσεμπλους χαρακτηρισμούς, ήθελα να πω προηγουμένως. Δεν μου έρχονταν η λέξη, μου ήρθε τώρα. Προσποίηση για άμυνα έπαιξε το 10 τώρα εδώ και τελικά βγήκε. Αφού ο Πάντιας δεν πήγε προς την μπάλα. Ανακατεύεται το ίδιο μου. Στόχισε το 10 και από ψαλού τα χέρια δική μπαλά. Από χέρια Gunners. Αστόχησε το 32, rebound το 10 ο Δούρος. Να σου πω, το 10 τον buzzer, τον buzzer eaters, δεν μπορώ να διαβάσω το επώνυμο του, πώς μπορείς να μου το πεις. Τον κίτρινο. Το θεμάδες, οκ, okay, εντάξει, έγινε, έλα, γεια. Ο Δρούγκας κρατάει, Δούφας, δε θεμάδες. Άρα αυτό που διάβαζα ήταν. Τόση ώρα. Άστοχο τρίποντο από τον Ζανιά. Δούφας, επιθετικό φάουλ. Πολύ καλή άμυνα. Έβαλε το σώμα του στη φωτιά εκεί πέρα ο Δούρος. Καραμπέτσος σκοράρει ο Καραμπέτσος μετά από 2,5 λοιπόν λεπτά και συνολικά πολλά. Έρχεται το επιτέλους ένα καλάθι. Είπαμε ότι στο 20-24 είχαμε κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα. Μπορεί σε αγωνιστικά λεπτά να είναι παραπάνω από 7. Και δείχνει φάουλ ο Πάντιας, ο οποίος βλέπετε μόνος του εναντίον 5 πήγε. Κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Μάλιστα διαμαρτυρήθηκε, αν είδα καλά, ο Ζανιάς και ο διαιτητής του έδωσε μια παρατήρηση. Του έκανε μια παρατήρηση που σημαίνει ότι στείλει επόμενη. Πενάλι.
θα δεχτείτε τεχνική ποινή άμα διαμαρτυρηθεί. Όσο περνάει η ώρα τόσο πιο πολύ, τόσο πιο δύσκολο μου γίνεται να αρθρώσω. Μία στις δύο βολές από τον Πάγια, 20-27. Δεδεμάδης, Δούφας και τώρα ο Ζαγιάς μετά από προσπίση, κλείνεται από δύο παίκτες και κάνει λάθος, κλέβει ο Κωνστακιώτης. Στη γωνία ο Καραμπέτσος, Κωνστακιώτης, Ραυτόπουλος, ωραία προσπίση, step back, τρίποντο, πολύ ωραία η φάση από τον Ραυτόπουλο, πανηγυρίζουν στο σύν 10, πρώτη διψήφια διαφορά, time out και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο match, μετά το time out, 9-10, 23, 11 και 24 η πεντάδα των buzzer eaters. Από την άλλη 5-7, 10, 13 και 14, τρίποντο που δεν μπαίνει από τον Ζαγιά, από τον Καραμπέτσο και την μπάλα έξω. Έφυγες. Α, καλά, εντάξει, θα τα πούμε τότε next time. Σε φιλογλυκά, γεια. Λοιπόν, ο Δεδεδήμος, Δεδεμάδης, συγγνώμη. Ας το έχεις Ζαγιάς, εξαιρετικό rebound από τον ψηλό. Ο Καυκάς πήρε το rebound και σκόραρε. 22-30. Δούρος. Πάγκιας. Πάντα σκέφτεσαι φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Τέσσερις έξι βολές έχει ο Πάνιας, το rebound το πήρε ο κύριος που κατεβάζει, ο Δούφας. Ζαγιάς. Επιθετικό φάουλ, δεν πρόσεξα ποιος το έκανε, πάνω σε σκρινή θα έγινε. 22-31 το σκορ. Κωνστακιώτης, ωραία πάσα, Καραμπέτσος, ωραία κίνηση, αλλά αστοχή, ο Καυκάς παίρνει το rebound. Και τώρα ο Δρούγκας, συγγνώμη, κέρδισε το φάουλ από τον Πάγκια. Αλλαγές. Το ένα που περνάει τώρα στο παρκέ είναι ο Βουνισέας, ο οποίος πριν λίγο εμφανίστηκε στο γήπεδο. Βγήκε το 11, ο Δούφας. Ζαγιάς, τρίποντο, ναι, 25-31. Μειώνουν στους 6 οι buzzer eaters. Απάντηση, απάντηση με ταμπλό μάλιστα. Why not, λέει ο Κωνστακιώτης, που σκόραρε, πήρε ασίστ από τον Πάνια. Δεν υπάρχει απάντηση από τον Δεδεμάδη, rebound πήρε ο Κωνστακιώτης. Ραυτόπουλος. Η μπάλα ξανά στον Κωνστακιώτη, ακόμη ένα τρίποντο, αυτή τη φορά δεν θα μπει. Rebound από τον Βουνισέα. Καυκάς, Δρούγκας, το έχασε ο Δρούγκας, υπάρχει θετικό rebound από τον Δεδεμάδη,
Ωραία πάσα, Βουνισέα, αστοχή, rebound ο Δούρος. Φάουλ, κερδίζει ο Πάγκας. 5. Μάλιστα, είναι ομαδικά, είναι βολές. Τα λένε λίγο μεταξύ τους εκεί πέρα στην άκρη. Buzzer Eaters. Για στις 2 και πάλι από τον Πάνια. Στρογγυλά στους 10 η διαφορά, 25-35. Έγινε αλλαγή, βγήκε ο Κωνσταντιώτης με το 13, μπήκε το 6 ο Παπαγεωργίου. Ζανιάς, Μάδης, Καυκάς, Ζανιάς στη γωνία. Αστοχή στο τρίποντο, rebound από τον Πάνια, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Πάλι μόνος του είναι, κλειστή. Τώρα σταματάει την τρίπλα και πασάρει στον Παπαγεωργίου. Παράλληλα και οι υπόλοιποι παίχτες στο κέντρο του γηπέδου. Οι Gunners, οι οποίοι ίσως να είναι και λίγο πιο κουρασμένοι. Επιθετικό φάουλ, πολύ καλή άμυνα ο Ζανιάς. Πολύ καλή άμυνα. Ακόμη 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο διαιτητής μας κάτι λέει με, με τη γραμματεία. Ακριβώς τώρα, 3 λεπτά. Ο Ραστόπουλος έπαιξε εις τα όρια του φλόπιν. Τα ακούσατε τα γαλλικά, υπήρχε εντασούλα, τη βάζει τη βολή ο Ζανιάς της τεχνικής ποινής. Δεν πρόσεξα κιόλας τι έγινε, ο ίδιος ο Αυτόπουλος λέει ότι δέχτηκε κάποιο χτύπημα στο σώμα. Καραμπέτσο στο τρίποντο, το χάλι, ο Καυκάς καθαρίζει το αμυντικό rebound και ο Δρούγκας κατεβάζει, πάσα του προς τον Βεβεμάδη. Καλή άμυνα ο Καραμπέτσος, πάσα λάθος, το προλαβαίνει ο Πάντιας. Time out, στρέφουμε. Επιστρέψαμε στο ματσάκι μας. Ο Δρούγκας καλή βήματα. 23-24, 9-1 και 7 η πεντάδα των Buzzer Eaters για αυτά τα 1 και 52 που μένουν. Από την άλλη 7, 14, 18, 6 και 5. Ραυτόπουλος. Καραμάριο στον Καραμπέτσο. Στο ράρι ο Πάνιας. 26-37. Χαραλαμπόπουλος. Από μακριά ο Ζανιάς το χάνει, rebound από τον Ραυτόπουλο.
Παγιοργίου. Ήρεμα φωνάζει από τον πάγκο ο Κωστακιώτης. Ραυτόπουλος. Κέρδισε φάλο ο Ραυτόπουλος και θα σουτάρει δύο βολές. Σαρανταπέντε δευτερόλεπτα μένουν για το φινάλι της τρίτης περίοδου, που σημαίνει ότι είναι, μένει από μία επίθεση για κάθε ομάδα. 26-38 με την πρώτη του Ραυτόπουλου. Και τώρα 26-39. Αυτό θα λέγαμε για τη λήξη επίθεσης. Χαραλαμπόπουλο στο βάζει το τρίποντο και βιώνει στους 10, 29, 39. Πάγιας, έγινε το λάθος και ο Βρούγκας θα, όχι δεν θα μειώσει τελικά και έπεσε και άτσαλα. Είναι εντάξει ο Βρούγκας. Παπαγεωργίου. Τέλος. Τέλος της επίθεσης, τέλος και της περίοδου. 29-39 το σκορ. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. 13, 7, 6, 18 και 14. Η starting 5 για το 4ο δεκάλεπτο των Gunners. Σκόραρε ο Καραμπέτσος. Η ασίστα από τον Πάγια. 29-41 το σκόρο. Από την άλλη 1-11, 7, 9 και 24. Χαρλαμπόπουλος πασάρει στον Καφκά. Αυτός θα πάρει τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Rebound από τον Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν βιάζεται. Καραμπέτσος αστόχησε με το αριστερό του χέρι, ο Καφκάς πήρε το rebound. Άλλη μια προωθημένη πάσα Ζαλιάς. Βουνισέας. Ωραία κίνηση από τον Βουνισέα. Κακό τελείωμα, Καραμπέτσος το rebound. Πιέζουν και λίγο στο κέντρο του γηπέδου, έκαναν μια παγίδα οι buzzer eaters. Φάουλ έκανε ο Βουνισέας, ο οποίος σήκωσε και το χέρι του παραδέχτηκε. Νομίζω πως αυτό το φάουλ ήταν αχρίαστο από την άποψη ότι τον είχαν κλείσει τον Πάνια ακριβώς εκεί που πρέπει να γίνει η παγίδα. Καραμπέτσος χάνει το τρίποντο, rebound από τον Καφκά. Πρώτο παδικό λοιπόν και για τους Gunners, ο Δούφας με την μπάλα. Ζανιάς δεν το βάζει το τρίποντο. Προσπάθησε ο Δούβας με φόλιο, δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια ξαναπαίνει rebound και πάλι ο Ζανιάς αυτή τη φορά επιλέγει το drive. Ωραία πάσα, αλλά δεν θα την πιάσει την μπάλα ο Καφκάς. Καραμπέτσος στον Καραμάριο. Αστόχησε ο Καραμάριος. Αστόχησε και στη δεύτερη προσπάθεια και στη συνέχεια rebound από τον Δούφα, αν είδα καλά, ή ο Δούφας ή ο Βουνισέας το πήρε. Καφκάς αστοχή, rebound από τον Παπαγεωργίου.
Κωστακιώτης, φλότερ από το δεξί, δεν μπαίνει, rebound από τον Βουλισέα. Χαραλαμπόπουλος, λάθος πάσα. Και ο Πάγιας εκμεταλλεύεται το λάθος του, την έλλειψη συγκέντρωσης του Καυκά που δεν έπιασε την μπάλα και γράφει το 29-43. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στρέψαμε με το time out. Τέσσερα, δέκα, εννιά, έντεκα και ένα. Ζανιά σας στο χ, προσπαθούν για το rebound οι buzzer eaters. Ο Δούφας στην αρχή έχασε το το follow και στη συνέχεια δεν πήρε το rebound, το πήρε ο Πάγιας. Ο Παγιοργίου είναι μόνος του, αλλά δεν σουτάρει. Σουτάρει ο Πάγιας στην εκπνοή της επίθεσης. Το χάνει και ο Καυκάς μαζεύει το rebound. Δούφασα στο χ. Αν τον Δεδεμάδη βγαίνει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το rebound. Πάλιας το έχει προηγούμενο στο τρίποντο, Ζανιάς τώρα θα δοκιμάσει ένα και η μπάλα θα του κάνει το χατήρι. 32-43. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τους μπαζερίτες, αλλά όχι τόσο οργανό με την πίεση. Ο Παπαγεωργίου δεν πιάσε καλά την μπάλα γιατί από την έπιανε θέση και εύκολο καλάθι. Κωστακιώτης απαντάει, απαντάει ο Κωστακιώτης. 32-46. Καλή άμυνα του Καραμπέτσος. Έπιασε την μπάλα ο Δούφας. Λάθος στη συνέχεια από τον Ζανιά. Και ο Καραμπέτσος έχει ανοιχτό τον δεξί διάδρομο. Θα βάλει ένα εύκολο lay-up. Θα ανεβάσει τη διαφορά στους 16 πόντους. 32-40 αυτό το σκορ. Time out. Καλούν φυσικά οι buzzer eaters. Στρέφουν. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ναι, έλεγε. Λάθος η πάση του Ζανιά. 9, 10, 23, 1 και 24 η πεντάδα των buzzer eaters. Από την άλλη το 5, το 14, το 13, το 10 και το 7. Ραστόπουλος. Πάσα του για τον Καραμπέτσο. Πάγιας. Τρίποντο από τη γωνία, δεν το βάζει ο Κωστακιώτης. Rebound από τον Καυκά, ο οποίος επιλέγει και το κατέβασμα της μπάλας. Αφήνει στον Βουνισέα, Ζανιάς, Δεδεμάδης, τρίποντο με το αριστερό του χέρι, με καλό του χέρι δηλαδή. Θα μειώσει στους 13-35-48. Πάγιας. Κωστακιώτης. Καραμπέτσος, μπλοκ εντυπωσιακό τον Καυκά και τώρα στην επίθεση. Κέρδισε το φάουλ ο Ζανιάς. Μόλις το δεύτερο ομαδικό. Πήγε να κερδίσει κάτι παραπάνω εκεί πέρα ο Ζανιάς. Ας το έχει στο τρίποντο. Βουνισέας έκανε φάουλ.
πάσα. Σκοράρε ο Κωνσταντιώτης. Ξανά σούταρε τρίποντο, το έχασε αυτή τη φορά ο Δεδεμάδης. Το rebound το πήρε ο Δούρος. Καραμπέτσες. Καραστόπουλος προλαβαίνει. Καραμπέτσος, ωραία η πάσα του. Γκολ φάουλ από τον Δούρο. Τρομερή ασίστα από τον Καραμπέτσο. Πολύ ωραίο και το τηλέμα από τον Δούρο. 35-50 λέει ο πίνακας. Είναι το σωστό. Τελικά δεν μετράει το καλάθι. Ήμουνα και εγώ θα το έλεγα ότι το φάουλ έγινε στην αρχή της φάσης. Τελικά θα έρθει γκολ φάουλ παρόλα αυτά. Και μια τεχνική ποινή νομίζω όπως δόθηκε στον Βολισσέα. Και πάλι νεύρα, πάλι ένταση υπάρχει. Time out. Ουφ. Έπρεπε εγώ να παραφέρω την μπάλα, οπότε όπως καταλαβαίνετε θέλω πάλι τις ανάσεις μου. Να πω ότι από τη στιγμή που έγινε το time out δόθηκε αποβολή. Δεν πρόσεξα σε ποιον παίχτη. Μάλλον στον Χαρλαμπόπουλο που δίνεται. Έβαλε τη βαλή ο Πάνιας. Είναι η μία του goal foul, η βολή, και δύο του disqualifié. 35-53, δύο στις τρεις βολές από τον Πάνια που πρέπει να γυρίσει κάποια δεκαριά. Δούρος, αστόχησε το τέλος της επίθεσης, rebound από τον Ζανιά. 2-40 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Δεδεμάδης, αστοχή στο αριστερό lay-up, rebound παίρνει ο ίδιος, δέχεται το στόχο από τον Δούρο. Τώρα ο Πάνιας. 35-54 είναι το σκόρ, 35-53 από πριν. Κωνσταντιώτης, αστοχή στο τρίποντο. Έβαλε το καλάθι ο Δρούγκας, μείωσε στους 18, 37-55. Γκολ φάουλ από τον Καραμάριο. Ο Δρούγκας πώς βρέθηκε κάτω, δεν πρόσεξα. Δεν πήγε η βολή, το 37-57 λοιπόν παραμένει. Από μακριά ο Βουνισέας το χάνει.
Ραυτόπουλος απέναντι στον Πάγια, στην άλλη πλευρά. Κωνστακιώτης, λάθος η πάσα. Γραγιάς, ωραία, αρχιέα. Πάρε την μπάλα, θα σουτάρει κιόλας ένα τριποντάκι. Θα το βάλει. 40-57. Κάτι τους λέει εκεί πέρα ο κότς. Πάνιας τρίποντο. Το χάνει. Rebound ο Ζανιάς. Μουρμισέας βάζει το lay-up. 42-57. Πέντε τριποντάκια λέει, είναι στις 13 διαφορά. Ο κύριος 15 διαφορά, αλλά εντάξει δεν ξέρω τώρα. Πέντε τριποντάκια για την ισοπαλία. Έξι τριποντάκια τώρα. Σε 24 δευτερόλεπτα δεν ξέρω που να δέλνουμε. 42-60 το σκορ. Ζανιάς, Δρούγκας, το έβαλε το καλάθι ο Καυκάς. 44-60. Δεν κάνουν επίθεση λοιπόν, την τελευταία επίθεση οι Gunners. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Σε ένα επεισοδιακό λίγο τη ματσάκι. Τώρα ως φίλο θα το πάρουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Αυτά λοιπόν από εμάς. Γεια σας.